Και δυστυχώ τα χειρότερα είναι μπροστά μα. Ο Στέφανο Σίσκο είναι μαζί μα. Στέφανε, καλησπέρα. Διότι προκαλούν ήλιγκο οι τιμέ των μελλοντικών συμβολέων ε, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ακριβώ είναι οι προβλέψει, μαύρε προβλέψει αγορά για το τι θα γίνει το επόμενο έτο. Και το πλέον ανησυχητικό είναι ότι μιλάμε ότι τα συμβόλαια αυτά εκπλήρωση, τα μελλοντικά που λέμε, ε, βασίζονται στα σημερινά δεδομένα και όχι αν συμβεί κάποιο ακραίο σενάριο. Για να δούμε την πρώτη κάρτα. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα που είναι η Γερμανία, η εξελίξη την οποία ε, ε, επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ευρώπη. Του χρόνου τέτοια εποχή η Γερμανία, σύμφωνα με τι προβλέψει αγορά, θα έχει. Η ηλεκτρική, τη χοντρική της ηλεκτρικής στα 870 ευρώ τη Μεγαβατόρα. Φτύχουμε τώρα, η ψηλότερη είναι 718 στη Γαλλία. 718 στην Ιταλία, με συγχωρείτε. Στην Ιταλία, μας. ναι, ναι. Ε, να σε διορθώσω. Πάμε, Πάμε να δούμε στη Γαλλία που είναι εφυ, εφιαλτικές πραγματικά οι προβλέψεις, ξεπερνούν και τα χειρότερα σενάρια που έχουμε δει. Από 865 έως 1000 ευρώ τη Μεγαβατόρα. 10. Έω 1000 ευρώ τη Μεγαβατόρα του χρόνου, τέτοια εποχή προβλέψη αγορά και βλέπουν επίση ε, μετά την ανακοίνωση του ΕΝΤΕΕΦ ότι θα υπάρχουν, του Εθνικού Παρόχου Ελεκτρική Ενέργεια τη Γαλλία, ότι τον Νοέμβριο θα υπάρχουν ελλείψει, μπορεί να φτάσει τον Νοέμβριο ακόμα και τα 1600 ευρώ τη Μεγαβατόρα Πάμε να δούμε και τώρα την μιλάμε Ιταλία. Μιλάμε για τιμέ που είναι 30 και 40 φορέ πάνω από ό,τι ήταν πρόπερση, για παράδειγμα. Είναι, είναι. ακραίο το, το, το κόστο και το, το ενεργειακό κόστο πλέον. Βλέπουμε και την Ιταλία, η οποία επηρεάζει και τη δική μα την αγορά. Βλέπουν ότι η αγορά βλέπει ότι σε ένα χρόνο θα έχει 745 ευρώ ε, τη ΜΒ η χονδρική. Αυτέ τι μέρε η ηλεκτρική διασύνδεση δεν λειτουργεί, καθώ υπάρχει πρόβλημα στο καλώδιο από την πλευρά τη Ιταλία και γι' αυτό δεν έχουμε δει να συμπαρασύρεται και η τιμή και στην Ελλάδα. 3 Σεπτεμβρίου διορθώνεται όμω, ξεκινάει εκ νέου η ηλεκτρική διασύνδεση. Οπότε, αν συνεχιστεί το ράλι στην Ιταλία, αναμένεται να δούμε και φοβερέ αυξήσεις. Θα και τι ελληνικέ τιμέ.